επισκέφθηκε τους γεωργούς στη Ξυλοφάγου και μάλιστα έδωσε οδηγίες για άμεση αποζημίωσή τους. Η Κωνσταντίνα Δημητρίου βρίσκεται στην περιοχή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Βρισκόμαστε στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, συγκεκριμένα στον δρόμο Αυγόρου προς Ξυλοφάγου, εδώ στις Πατατοκαλλιέργειες, όπου έχουν υποστεί ζημιές λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων, Στέλλα. Να αναφέρουμε ότι στην περιοχή έφτασαν νωρίς το πρωί στις 8 η ώρα η Υπουργός Γεωργίας, οι αγροτικές οργανώσεις και διάφοροι παραγωγοί εδώ της περιοχής, αφού δεν είναι μόνο εδώ τα δύο χωριά που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, αλλά μέχρι την Σωτήρα, το Λιοπέτρι, την Δερίνια. Και να αναφέρουμε μάλιστα, Στέλλα, ότι οι πατατοπαραγωγοί εδώ επιχείρησαν, μας έχουν εξηγήσει ότι δεν θα φανεί ζημιά τώρα στην πατάτα. Ωστόσο, επιχείρησαν, έσκαψαν και έβγαλαν μια και είδαμε ότι ήδη έχουν υποστεί ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων 10 ημερών, Στέλλα. Άρα φαντάζεστε πώς θα είναι η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες όταν θα φανεί η ζημιά, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορούν να τις συντηρήσουν λόγω της κατάστασης. Βλέπετε ότι υπάρχει ακόμη νερό. Έβρεχε και το πρωί που ήμασταν εδώ στην περιοχή και ο Υπουργός Γεωργίας έδωσε οδηγίες για άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, να καταγραφούν οι ζημιές για να γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων. Είπε ότι έδρασαν προληπτικά, αφού από την Κυριακή, όπου είχαν ενημερωθεί ότι θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις, ήρθε σε επικοινωνία με τις αγροτικές οργανώσεις αλλά και τους παραγωγούς της περιοχής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί δίωδος για να φεύγει το νερό. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Κάριος, mm-hmm. είναι ο εκπρόσωπος ναι, των ναι. πατατοπαραγωγών, όπου θα μας δώσει την εικόνα, θα μας πει αρχικά αν είναι ικανοποιημένοι από αυτό που άκουσαν από την Υπουργό Γεωργίας που έφτασε εδώ νωρίς το πρωί. Η Υπουργός ήταν θετική και πριν 10 μέρες που είχαμε βρεθεί στο αεροδρόμιο Αθηνών, μου ζήτησε η ίδια από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις ό,τι θέλει να αρθεί να δείξει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Τώρα, με βάση τα δεδομένα του πλαισίου, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί το πλαίσιο δεν καλύπτει μόνο έναν 15% των εξόδων. Και ζητήσαμε από την Υπουργό να υπάρχει και πέραν του πλαισίου να υπάρχει και χορηγία για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να συνεχίσουμε το επάγγελμά μας. Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη. Είδαμε ότι οι πατάτες ήδη έχουν καταστραφεί και ακόμα δεν έχουν περάσει οι μέρες που θα φανεί η καταστροφή από τις βροχές των τελευταίων ημερών. Είναι μεγάλη ζημιά. Ήταν μεγάλη η περιοχή που κάλυψε η έντονη βροχόπτωση. Και σίγουρα θα υπάρχουν πολλά τεμάχια με ολοκληρωτική καταστροφή. Ελπίζουμε ότι όμως θα υπάρχουν και τεμάχια που δεν θα έχουν ολοκληρωτική καταστροφή, ούτως ώστε να λιγοστέψουμε τη ζημιά που εκπήρασε. Εγώ υπολογίζω ότι θα περνά στην περιοχή τούτη που είναι και το 80% των πατατοφυτιών, θα ξεπερνά το 40% της ζημιάς. Υπολογίζουμε πόσα περίπου κοστίζει αυτή η ζημιά, στα πόσα εκατομμύρια. Ό,τι αριθμό και να πούμε τώρα δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε μελέτη για να βγάλουμε πλησίον του αριθμού που μπορεί να βρεθεί. Να πω αριθμό τώρα τον οποίο για να φαίνεται. Να πω ένα μεγάλο αριθμό για να φαίνεται στα μάτια του κόσμου, δεν μου αρέσει να το κάνω. Να αναφέρουμε ότι το πρωί που ήρθε ο Υπουργός υπήρξαν και διάφορες διαμαρτυρίες ότι ακόμα δεν έχουν καταβληθεί τα λεφτά των περσινών ζημιών. Δεν σας έχουν καταβληθεί αυτά τα ποσά. Ναι, οι ζημιές της ανοιξιάτικης εσοδείας, οι οποίες προήρθαν από παγετών και πλημμυρών πέρσι μέσα στον Ιανουάριο, και είχαν καταγραφεί ζημιές από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο, φαίνεται ότι με βάση την κολυσιεργία που γίνεται θα πάμε να ξεπεράσουμε τον χρόνο για να δοθούν. Εμείς έχουμε ρίξει όλα τα κόστη μέσα στα χωράφια από τα πέρσι και αναμένουμε, έδωσε υπόσχεση ο Υπουργός ότι
θα φροντίσει να μειωθεί ο χρόνος για τα επόμενα, τις επόμενες χρονικές περιόδους. Όπως την φετινή που θα υπάρχει μεγάλη ζημιά, να γίνουν πιο συντονισμένα η καταγραφή και η εκτίμηση της ζημιάς για να δοθούν αυτά τα λιγοστά και πενιχρά αποζημιώσεις που δίδονται, να δοθούν έγκαιρα. Εκφράσατε και εσείς την ετοιμότητα σας να βγείτε και εσείς στους δρόμους με τα τρακτέρ, όπως κάνει και οι υπόλοιποι, όπως κάνουν και οι αγρότες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είπατε ότι είχατε κάνει διαμαρτυρίες και πριν 6 μήνες εσείς. Ναι, φαίνεται ότι άργησαν λίγο οι Ευρωπαίοι, γιατί το να ζητούν από την Ευρώπη να εφαρμόσουμε την πράσινη ενέργεια και την ίδια ώρα να παίρνουν προϊόντα από τρίτες χώρες που δεν εφαρμόζουν τίποτε. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός και διώχνει τους Ευρωπαίους παραγωγούς από τα χωράφια. Εμείς το έκαναμε και από πριν 8 μήνες μια διαμαρτυρία στο σπίτι της Ευρώπης. Έκαναμε όμως και ταυτόχρονα μιλούν οι παραγωγοί της Ευρώπης τώρα ότι σε συνδυασμό με το έξτρα κόστος που δεν έχουμε καμιά ευθύνη εμείς που του πολέμου, της πανδημίας και τα συναφή που προέρχονται αύξηση του κόστους. Ο συνδυασμός των Ευρωπαίων τώρα είναι αυτά που ζητήσαμε εμείς πριν 3 μήνες και δώσανε στους παραγωγούς 55 ευρώ, το οποίο εμείς δεν συμφωνήσαμε και ούτε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτόν. Και τώρα εμφανίζεται και από τους Ευρωπαίους παραγωγούς πόσο δίκαιο είχαμε στο να τα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη να στηρίζουν τους γεωργούς για να έχουν τροφή δική τους και όχι να περιμένουν από τις τρίτες χώρες και να τους δίδουν να τρών ό,τι φτάσουν. Στέλλα, είναι πολλά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Ακούσαμε το πρωί από πολλούς αγρότες να λένε ότι καταστράφηκε ολόκληρη τους εισοδιά και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όσον αφορά τώρα το νερό και τις πληροφορίες ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης, αυτό που μας ανέφεραν και οι αγροτικές οργανώσεις είναι ότι πρέπει να κλείσει υδρολογικά το έτος και ακολούθως το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα δουν πώς θα προχωρήσουν. Σε κάποιες περιοχές αυτές οι βροχές που είδαμε τις τελευταίες μέρες ήταν ευεργετικές, αν και εδώ στην Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου σημειώθηκαν πολλές ζημιές στις καλλιέργειες. Ωστόσο, αναμένεται να δουν πώς θα προχωρήσουν. Υπήρξε έτσι και μικρή ένταση με την Υπουργό Γεωργίας όταν κάποιοι αγρότες της είπαν ότι είναι πολλά τα προβλήματα, δεν έχουν καταβληθεί ακόμα τα λεφτά από τις αποζημιώσεις τις περσινές. Το πρόβλημα αυτό με το νερό, ωστόσο, της είπαν χαρακτηριστικά ένας υπουργός, ένας αγρότης, ότι πολλά φρουφρού και αρώματα. Ωστόσο, ο Υπουργός Γεωργίας επέλεξε να μην απαντήσει. Ότι δεν είναι ωραίες. Ναι. Επέλεξε να μην απαντήσει για να ησυχάσουν και οι τόνοι. Σωστό. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας στο πρωί και επιστρέφουμε. Οι οδηγίες που έχω δώσει είναι να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές, για να εκδοθούν άμεσα τα έντυπα για να ξεκινήσει να λειτουργεί, να τρέχει η διαδικασία με την αξιοποίηση του Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνων για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους έγκαιρα οι γεωργοί μας. Θέλω να σας πω ότι σε αυτήν την περίπτωση, από την Κυριακή που είχαμε την ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα, δράσαμε μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις από κοινού, προληπτικά και μαζί με τα τμήματα του Υπουργείου για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση που χρειαστεί να ανοίξουμε δίωδο νερού εκεί όπου χρειάζεται να είναι απρόσκοπτη παροχή νερού στην περίπτωση που είχαμε των παγετών και να είναι οι γεωπόνοι μας έξω μαζί με τους γεωργούς μας δίπλα τους για να τους βοηθήσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αστυνομία.